Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι το ECIQ, μια δεύτερη ματιά στην οικονομία. Στο στρόβαντο τη Αμερικάνικη ExxonMobil βρίσκονται οι ελληνικοί υδρογονάνθρακε και ο Αμερικανικό κολοσσό συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Υπουργό Ενέργεια, τον κύριο Γιώργο Σταφάκη, με τον Αντιπρόεδρο τη Κυβέρνηση, τον κύριο Δραγασάκη, αλλά και με στελέχη των ελληνικών πετρελαίων. Τι γυρεύει λοιπόν η ExxonMobil στην Ελλάδα και τι πραγματικά συμβαίνει με του ελληνικού υδρογονάνθρακε? Μαζί μα, Πέρι Χαλάτση. Καλησπέρα, Δημήτρη. Όταν λοιπόν μια εταιρεία όπως είναι η ExxonMobil δείχνει ενδιαφέρον για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, αυτό σημαίνει σίγουρα ότι έχει μυριστεί πετρέλαια. Οι επιχειρήσεις που έκαναν τη συνάντηση την Παρασκευή έχουν ήδη παραλάβει το πακέτο των σεισμικών από την νορβηγική PGS, οπότε έχει γίνει μια πρώτη εκτίμηση για το τι αναμένεται και στο Ιόνιο και στο Κρητικό Πέλαγος. Να πούμε ότι αυτό, η συνάντηση αυτή και το ενδιαφέρον που έχει δείξει η Αμερικανική εταιρεία θα σηματοδοτήσει ένα ντόμινο, την αρχή ενός ντόμινο θετικών εξελίξεων, καθώς πρώτον αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον και από άλλους μεγάλους ξένους επενδυτές, θα λειτουργήσει δηλαδή ως μαγνήτης για άλλες εταιρείες. Και δεύτερον, η Ελλάδα θα μπορέσει να αναλάβει έναν ενεργό ρόλο στην ενεργειακή σκακέρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, να καταστεί λοιπόν σε έναν σημαντικό παίχτη για την περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε και κάποια μεγάλη επένδυση εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί? Ούτως ή άλλως η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και αναμένεται η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την εταιρεία. Αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα εξελίξεων για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, καθώς την Πέμπτη αναμένεται και η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Δημοσίου και των ελληνικών πετρελαίων και της Energean για περιοχές όπως είναι της Άρτας και της Πρέβεζας, της Ετελεοκαρνανίας και της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Φυσικά, έχει ξεκολλήσει το θέμα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Να πούμε ότι οι επιχειρήσεις, τόσο και οι ελληνικές και οι ξένες, έχουν καταγγείλει μεγάλη γραφειοκρατία και καθυστερήσεις για τις αδειοδοτήσεις. Να ελπίσουμε ότι θα βρει το Υπουργείο έναν τρόπο να συρρυκνωθεί και ο χρόνος που απαιτείται γι' αυτό και οι διαδικασίες. Ωστόσο, η ελληνική εταιρεία υδρογονανθράκων, η ΕΔΕΗ, ξεκινάει και νέες έρευνες στην περιοχή του Ιωνίου και του Κρητικού Πελάγους. Να πούμε ότι άλλες έρευνες είναι σε εξέλιξη στα Ιωάννα, στο Κατάκολο και στο Δυτικό Πατραϊκό. Όλα αυτά δείχνουν ότι αναμένουν σημαντικά αποτελέσματα τα οποία θα ανακοινωθούν και θα έρθουν η ελληνική πλευρά, θα έρθει σε συνεργασία, θα κάνει κάποιες επαφές με ξένους επενδυτές για να προχωρήσει και αυτό το θέμα. Το γεγονός όμως ότι έχουμε τη μεγαλύτερη Αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία έχει αντίκτυπο και γεωπολιτικό για τη χώρα μας? Σίγουρα και έχει, γιατί είναι η συνεργασία της Ελλάδας και των ελληνικών πετρελαίων με έναν κολοσσό όπως είναι η ExxonMobil θα στείλει ένα μήνυμα προς πολλαπλούς αποδέκτες. Δεν είναι μόνο θέμα ενεργειακής πολιτικής, είναι και γεωστρατηγικής σημασίας και θέμα εξωτερικής πολιτικής. Βέβαια, μένει να καθοριστεί, να οριοθετηθεί και η ελληνική ΑΟΣ, ειδικά όσον αφορά στο τρίγωνο Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, όπου εκεί εκτιμάται ότι υπάρχουν και μεγάλα κοιτάσματα, για να ξεκολλήσει και στην Ελλάδα με αρκετή καθυστέρηση το θέμα της έρευνας των υδρογονανθράκων.